Σημαντικά ευρήματα ήρθαν στο φως από τη φετινή υποβρύχια ανασκαφή στο χώρο του ναυαγίου των Αντικυθύρων, την οποία διεξήγαγε εφορία εναλίων αρχαιοτήτων. Η έρευνα διήρκησε από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Διάρκεια της έρευνας συνεχίστηκε η ανασκαφή στο θαλάσσιο χώρο από τον οποίο προέρχονται τα σκελετικά κατάλοιπα της περσινής αποστολής, καθώς και εξαρτήματα από το ίδιο το πλοίο, όπως τμήματα μολύβδινων σωλήνων, αντίβαρα και συσσωματώματα από σιδηρά αντικείμενα. Παράλληλα, κατά τη φετινή περίοδο ανελκύστηκε πλήθος θρασμάτων, αμφορέων και άλλων αγκείων. Επίσης, ανελκύστηκαν σημαντικά ευρήματα όπως χάλκινο τμήμα με πτυχώσεις ενδύματος προερχόμενο από άγαλμα, χάλκινο δεξί χέρι που σώζεται από τον ώμο μέχρι τα δάχτυλα, συσσωμάτωμα που δημιουργεί και γύρω από κάποιο σιδερένιο αντικείμενο το οποίο έχει πλήρως οξυδωθεί και έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Στο ίδιο συσσωμάτωμα παρατηρήθηκαν εγκλωβισμένα φύλλα μολύβδου, όστρακα και κομμάτια ξύλου. Ορθογώνια ακέραιη πλάκα από πολύχρωμο ερυθροπό μάρμαρο από επίστευση τράπεζας με περιχύλωμα στην κύρια όψη. Επίσης βρέθηκε μία ακόμα ενσφράγιστη λαβή αμφορέως παρόμοια με δύο άλλες που είχαν βρεθεί στις παλαιότερες έρευνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στα χάλκινα ευρήματα συγκαταλέγεται δισκοειδές αντικείμενο, πολύ οξυδωμένο με 4 διάτριτες αποφύσεις πάνω στο οποίο, όπως έδειξε η ραδιογραφία, υπάρχει παράσταση ζώου πιθανών βοηδούς. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αποτελεί ξύλινο τμήμα από το ίδιο το πλοίο, το οποίο συνδυαζόμενο με τα ευρήματα του φορτίου και το σημείο εντοπισμού του, διασαφηνίζει περαιτέρω την εικόνα του γεγονότος του ναυτικού ατυχήματος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις έμεσες πληροφορίες από την ανέλκυση των Σφουγγαράδων το 1900. Η ανασκαφή επεκτάθηκε σε δύο ακόμα περιοχές όπου εντοπίστηκαν κάτω από μεγάλους λίθινους όγκους, οι οποίοι κατέληξαν στο βυθό συνέπεια κάποιου ισχυρού σεισμικού γεγονότος, θράψματα χαλκών και μαρμάρινων αγαλμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού.